Λοιπόν, συνεχίζουμε με το δεύτερο μάθημα ηχοληψίας. Στο πρώτο επεισόδιο, στο προηγούμενο βίντεο, σας είχαμε αναφερθεί και είχαμε πει για τις διάφορες αρχές ηχοληψίας, δηλαδή τα βασικά πράγματα που πρέπει να έχουμε, τα βασικά στοιχεία, τα βασικά τεχνικά μέσα που πρέπει να έχουμε για να κάνουμε μια αξιοπρεπέστατη ηχοληψία στο σπίτι μας, σε home studio. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή κάνουμε το δεύτερο βίντεο, γιατί πολλοί από εσάς θα μου πείτε καλά είναι όλα αυτά που λέμε, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε από κάρτες και δεν ξέρουμε να τις δουλέψουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα τα πούμε μαζί για να σας πούμε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη κάρτα και πώς θα τη συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Λοιπόν, εμείς συστήνουμε αυτή την κάρτα, η οποία το μοντέλο είναι το UR242. Είναι μια πολύ αξιόλογη κάρτα, δεν είναι πολύ ακριβή, έχει γύρω στα 185 ευρώ, έχει εγγύηση αντιπροσωπείας και είναι ένα πολύ αξιόλογο μηχάνημα, το οποίο εγώ προσωπικά το δουλεύω πολύ και το εμπιστεύομαι. Εντάξει, υπάρχει και πιο ακριβό μοντέλο, δεν σας χρειάζεται προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε, όπως βλέπουμε λοιπόν, την πρόσωψη της κάρτας μας και να δούμε όλα αυτά που έχει πάνω, τι σημαίνουν και τι δουλειά ακριβώς κάνουν. Λοιπόν, να αρχίσουμε από αριστερά, βλέπετε που έχω πάει το ποντίκι. Εδώ λοιπόν είναι ένας επιλογέας, ο οποίος απευθύνεται σε αυτήν εδώ τη θέση, τη στρογγυλή. Λοιπόν, αν το πατήσουμε μέσα, μας δίνει την επιλογή line, δηλαδή εδώ εκτός από ένα μικρόφωνο που μπορούμε να συνδέσουμε, είναι τα input μας. Input σημαίνει δηλαδή εισάγουμε, έτσι, συνδέουμε ένα σήμα, κάνουμε in δηλαδή, έτσι. Και εκτός από μικρόφωνο λοιπόν μπορούμε να, με το πάτημα του κουμπιού, να του θέσουμε αυτή την θέση σε line, δηλαδή σε μια κοινή γραμμή για όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα, όργανα και ό,τι άλλο θέλουμε. Δηλαδή εκτός από μικρόφωνο μπορούμε να συνδέσουμε εκεί πάνω ένα ηλεκτρικό πιάνο, μια ηλεκτρική κιθάρα, ένα σαξόφωνο, ό,τι θέλετε εσείς. Και αυτή η θέση εδώ, η στρογγυλή, όλη, έχει δύο ονομασίες. Κυρίως τη λέμε θέση XLR ή θέση Canon. Έτσι, στη μέση υπάρχει μια μικρή τρυπούλα. Αν η υποδοχή μας είναι με στερεοφωνικό μεγάλο καρφί, το βάζουμε εκεί μέσα. Αν είναι με XLR ή Canon, τη βάζουμε όπως είναι όλοι. Λοιπόν, από πάνω υπάρχει ένα κουμπάκι που λέγεται PIC. Αυτό το λαμπάκι θα ανάψει μόνο όταν έχετε πολύ δυνατά την ένταση. Και η ένταση ρυθμίζεται ακριβώς από αυτά τα δύο κουμπάκια που λέγονται gain. Ένα εδώ για αυτό το κανάλι, για αυτή την υποδοχή, και ένα εδώ δύο για αυτή την υποδοχή. Εδώ βλέπετε ένα και εδώ δύο. Αυτά λοιπόν είναι τα ρυθμιστικά μας. Είναι κοινώς η ένταση που δίνουμε στις πηγές, η ένταση που δίνουμε στα input, η ένταση που δίνουμε στο μικρόφωνο στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, αν είναι πολύ δυνατά τέρμα, θα ανάψει το PIC, που σημαίνει ότι πρέπει να το χαμηλώσετε. Το PIC ανάβει όταν περνάμε τα 0 dB. Τα 0 dB λοιπόν, για να μην σας βάζω σε σκέψεις, είναι μια κλίμακα η οποία μας λέει ότι στα 0 dB ο ήχος είναι τέλειος. Δεν έχουμε τριξίματα, δεν έχουμε κάποια παραμόρφωση, είμαστε στο 0, είναι ό,τι το σωστό. Αν ξεπερνάμε λοιπόν το 0 προς τα κάτω μείον, είναι χαμηλή η ένταση. Αν περνάμε θετικά το 0, είναι πολύ μεγάλη η ένταση. Λοιπόν, αυτά τα δύο λοιπόν είναι το gain που ρυθμίζει την ένταση.
Εδώ υπάρχει το κουμπάκι Power, είναι πάντα αναμένο όταν είναι συνδεμένη η κάρτα μας στον υπολογιστή, και το 48V το κόκκινο κουμπάκι είναι αναμένο εδώ αυτό, όταν πατήσουμε εδώ αυτό τον διακόπτη 48V. Και τι κάνει το 48V που είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο? Με το 48V δουλεύουν τα μικρόφωνα που βάζουμε εδώ στην 2 θύρα μας, τα οποία είναι πυκνωτικά. Μόνο λοιπόν τα πυκνωτικά μικρόφωνα χρειάζονται 48V. Αν έχετε εδώ ένα δυναμικό μικρόφωνο, δεν χρειάζεται αυτό να είναι πατημένο. Όταν είναι πατημένο, ανάβει κόκκινο. Λοιπόν, καταλάβαμε τι είναι και το 48V. Πάμε στα επόμενα κουμπάκια, τα οποία λένε στα αγγλικά pad. Ένα εδώ και ένα εδώ. Αυτά λοιπόν τα δύο κουμπάκια που αντιστοιχούν σε κάθε είσοδο, μία εδώ, δύο εδώ, τι ακριβώς κάνουνε? Αν εδώ λοιπόν στην πρώτη είσοδο συνδέσουμε, κυρίως αυτό γίνονται σε συσκευές με μεγάλη ισχύ σήματος, μια συσκευή δηλαδή όπως μια ηλεκτρική κιθάρα που έχει πολύ δυνατό σήμα και ισχύ, όταν τη βάλουμε εδώ και έχει πάρα πολύ δυνατό σήμα και εμείς με το gain δεν μπορούμε να τη χαμηλώσουμε, πατάμε το pad και κατευθείαν είναι σαν κόφτης, την χαμηλώνει αυτόματα εκεί που πρέπει, και έτσι λοιπόν μπορούμε να ρυθμίσουμε το σήμα. Αυτό λοιπόν το pad ρυθμίζει λοιπόν τα μεγάλα σήματα σαν κόφτης, τα κατεβάζει έτσι και φέρνει ένα low σήμα, δηλαδή χαμηλό σήμα και όχι πάρα πολύ δυνατό όπως είναι η ηλεκτρική κιθάρα, παράδειγμα, έτσι είπαμε. Λοιπόν, μετά εδώ στο σηματάκι αυτό είναι η θέση των ακουστικών, από πάνω λέει phones. Το gain αυτό το ρυθμιστικό ρυθμίζει την ένταση των ακουστικών, χαμηλά ή δυνατά. Εδώ λοιπόν στην είσοδο των ακουστικών μπορούμε να βάλουμε έναν αντάπτορα για να δώσουμε και ένα άλλο ακουστικό σε κάποιον άλλον, σε κάποιο άλλο φίλο μας ή σε κάποιο άλλο άτομο να ακούει και αυτό. Και δίπλα ακριβώς είναι το output της κονσόλας, η κεντρική ένταση δηλαδή της κάρτας, η οποία και αυτή τη ρυθμίζουμε με το κουμπάκι αυτό όσο θέλουμε εμείς, για να δώσουμε το κατάλληλο recording σε μια άλλη κονσόλα, να μεταβιβάσουμε το σήμα κάπου εξωτερικά σε ένα άλλο μηχάνημα. Το ρυθμίζουμε λοιπόν από εδώ. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία που έχουμε εδώ μπροστά στην πρόσωψη της Cubase 242, και πάμε αμέσως να γυρίσουμε πλευρά, να πάμε στην από πίσω πλευρά της κάρτας για να δούμε και εκεί ποιες εισόδους και ποιες εξόδοι και ποια κουμπάκια υπάρχουν, για να σας πούμε τι ακριβώς κάνουν και πώς θα τα δουλέψετε. Πάμε λοιπόν.